και μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Βελή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και μετά από τα θέματα που θέσατε, από ό,τι κατάλαβα, τα περιφερειακά ιατρία ήταν ένα ζήτημα που κυριάρχησε, θα έλεγα. Ναι. Αρχικά να πω ότι είχα τη μεγάλη χαρά να δεχτώ για ακόμη μια φορά του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Βελή, ο οποίος με τη συχνή και συνεχή φυσική του παρουσία δείχνει το ενδιαφέρον τόσο του ίδιου προσωπικά όσο και του κόμματος, και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ως τοπική κοινωνία. Συζητήσαμε, προσπάθησα να αναλύσω την κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο Δήμο μας, τόσο όσον αφορά την πανδημία, τόσο όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση για αναστολή λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων, αλλά και για τα άλλα προβλήματα της περιοχής, είτε αφορούν τους μαθητές μας, την εκπαιδευτική κοινότητα, είτε τους αγρότες μας, είτε τα διάφορα έργα που πρέπει να γίνουν και στα οποία έχουμε μείνει πίσω. Όσον αφορά στα περιφερειακά ιατρία, ανέλησα, θεωρώ, με αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση. Συμφωνούμε απόλυτα ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη με τη μη στελέχωση τόσο των νοσοκομείων όσο και των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που φαινόταν ξεκάθαρα σύμφωνα και με τα ιατρικά μοντέλα ότι θα έχουμε και ένα πολύ σφοδρό κύμα εξάπλωση του κορονοϊού. Δεν έγινε αυτό όπως θα έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν βέβαια κάποια άλλα στην κυβέρνηση για την μη πλήρωση θέσεων. Εκείνο που ενδιαφέρει όμως στην τοπική μας κοινωνία είναι η παροχή υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα έτσι ώστε να έχουμε στελέχωση και πλήρωση των θέσεων, για να μην ταλαιπωρούμε τους ηλικιωμένους συνδημότες μας σε άσκοπες μεταφορές για να μην στερηθούν το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, πάντα έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο με τον κύριο Βελή. Εξέφρασα τις απόψεις μου, τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν τόσο όσον αφορά την κεντρική κυβέρνηση όσο και τη λειτουργία του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και το ποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε, αν όχι να εξαλειφθούν, τουλάχιστον να μειωθούν αυτά τα προβλήματα.